Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά θετικό ότι έχουν πέσει οι τόνοι πάνω γύρω από αυτό το θέμα και ότι θα υπάρξει μια συνένεση μεταξύ των κομμάτων για το πώς θα το χειριστούν. Αν θεωρώ ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση, είναι επειδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά όταν ένα τέτοιο θέμα μπαίνει στη Βουλή τόσο κοντά στις εκλογές, πρώτον δείχνει μια σκοπιμότητα, την οποία, μάλλον υπονοεί μια σκοπιμότητα η οποία είναι προβληματική, και δεύτερον ενθαρρύνει οποιαδήποτε δημόσια έκφραση αντιπολίτευσης. Εδώ ένα τέτοιο θέμα, ειδικά σε οποιαδήποτε κουβέντα έχω κάνει εγώ, δεν έχω βρει έναν άνθρωπο από οποιοδήποτε κόμμα το οποίο, ο οποίος να μην λέει «θα ήθελα να βρεθεί λύση». Όταν έχεις λοιπόν όλα τα κόμματα να θέλουν να βρεθεί λύση, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε εκείνη τη συνένεση που πρέπει, ώστε να μην αφήσουμε ερωτηματικά στον κόσμο γιατί, για το αν παραβιάζουμε τους βασικούς κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ είχαμε ένα φασιστικό κόμμα το οποίο πριν από λίγο καιρό έπαιρνε 10% και δεν το βλέπουμε αυτό πια, έτσι, και θεωρώ έτσι, ότι είναι εξαιρετικά θετικό. Και κάποιοι που έλεγαν ότι όταν αυτό το κόμμα βρεθεί στη φυλακή θα ανέβει, έπεσαν απολύτως έξω, διότι έγινε το ακριβώς αντίθετο. Απολύτως, και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την ελληνική δημοκρατία, ότι δεν εκφραζόμαστε πια μέσα από τέτοιου είδους μορφή. Υπάρχει ένα 2,5-3% λένε τα Γκάλοπ. Δεν ξέρει κανείς, δεν είναι βέβαια συμβόλαιο αυτό, αλλά είναι οπωσδήποτε μια απεικόνιση της κοινής γνώμης. Αν δεν υπάρχει τελικά κόμμα Κασιδιάρη, διότι απαγορευτεί να κατέβει στις εκλογές, θέλω μια εκτίμησή σας έτσι σύντομη. Πού θα μπορούσαν να πάνε ψηφοφόροι οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν έτσι στις εκλογές? Θα πάνε στην αποχή, μπορεί να πάνε σε άλλα κόμματα, έχουν χαρακτηριστικά τα οποία εσείς μπορείτε να τους κατατάξετε κάπου? Κύριε Γερουλάνη, τι λέτε? Κοιτάξτε, για μένα θα πάνε στην αποχή και θα το εξηγήσω αυτό. Βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια μια αποχώρηση Ελληνίδων και Ελλήνων από τις κάλπες της τάξης του 1,5 με 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα των εκλογών του 2019. Καταλαβαίνετε ότι... Εννοείτε το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν, αν ψηφίζανε το ίδιο πράγμα, να είναι το δεύτερο κόμμα το 19. Το 1,8. Ναι, το εξηγώ απλώς. Όσοι απέχουν, αν ψηφίζανε ένα κόμμα, το κόμμα αυτό θα ήταν δεύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μια γενική αντίδραση απέναντι στο πολιτικό σύστημα και τη βλέπουμε αυτή την αντίδραση να εκφράζεται ακόμα και σε εποχές μεγάλης πόλωσης. Δηλαδή εκεί που εμείς μέσα στον πολιτικό κόσμο νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει, ο κόσμος λέει «Αισυχθήρ, φεύγω». Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι μια αντίδραση τύπου «Πάνω ψηφίζω Κασιδιάρη» είναι μια έκφραση, μια άλλη έκφραση αυτής της απαξίωσης πολιτικής. Ναι. Και εδώ είναι το δεύτερο πράγμα το οποίο πιστεύω ότι οφείλει να κάνει το πολιτικό σύστημα, είναι να αξιολογήσει γιατί ο κόσμος φεύγει από τις κάλπες, για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι πρόβλημα όλων μας και όχι πρόβλημα ενός κόμματος. Διότι όταν βλέπουμε ένα ολοκλήρωτο πολιτικό σύστημα να απαξιώνεται έτσι από ένα τόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος και τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν κάποιος μπορέσει να συσπυρώσει ένα μέρος αυτού του κόσμου υπέρ του. Ξέρετε, αυτή η πόλωση που υπάρχει. Απλά για να το συγκρίνω, στην Αμερική, μία φορά το έκανε ο Ομπάμα και ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους να πάνε στις κάλπες, μία φορά το έκανε ο Τραμπ. Εντάξει, άρα υπάρχει ο θετικός τρόπος να το κάνεις και ο αρνητικός. Ακριβώς. Το πού θα πάει αυτό το κοινό είναι στον αέρα. Υπάρχει μία ευκολία με την οποία πετάμε λέξεις όπως τοξικότητα, πόλωση, αντιπαράθεση, λαϊκισμός. Έχει φτάσει να χρησιμοποιείται για την. Για την απαξίωση μιας πολιτικής θέσης. Και αυτό θέλει πολύ προσοχή. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Τα θέματα της ισότητας, ας πούμε, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Τα θέματα της δημοκρατίας είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Δεν μπορεί την ώρα που έχεις το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων να κοιτάς και να λες «Σε παρακαλώ, αν δεν μου το πεις ευγενικά, αυτό δεν θα το ακούσω». Όταν θίγεται η δημοκρατία τόσο βαθιά, με έναν τρόπο ο οποίος έχουμε καιρό να τον δούμε στην Ελλάδα, που ελπίζαμε ότι έχει τελειώσει πια, δεν μπορείς να κάθεσαι και να κοιτάς και να λες «Όχι, εγώ δεν θα αντιπαρατεθώ και δεν θα αντιπαρατεθώ άρα με φόρα». Άρα θεωρείτε δικαιολογημένη την ένταση που υπάρχει. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα αυτή τη στιγμή, τα οποία τα θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνα για τη χώρα. Το θέμα της δημοκρατίας και το θέμα της
ανισότητας, τα θεωρώ δομικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και εκεί πρέπει να γίνει αντιπαράθεση και δυνατή αντιπαράθεση. Τώρα, κάθε φορά που δεν της αρέσει η κριτική της Νέας Δημοκρατίας, γυρνάει και λέει το τοξικό κλίμα. Βεβαίως είναι τοξικό το κλίμα. Αν παρακολουθείς το τηλέφωνο, θα έχεις τοξικό κλίμα. Αλλά δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να μείνει της Νέας Δημοκρατίας. Πείτε ότι κάνει αυτά τα οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιήσει ακριβώς τις ίδιες δικαιολογίες. Θα σας πω, λέει στους ανθρώπους οι οποίοι πάνε να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μην μιλήστε. Οι παρακολουθήσεις έχουν βάλει μία βόμβα στο πολιτικό σύστημα. Γιατί από την ώρα που έχουν, ξέρουμε ότι γίνονται παρακολουθήσεις, ξέρουμε ότι γίνονται παρακολουθήσεις αντιπάλων, δημοσιογράφων, υπουργών κ.ο.κ. Οποιαδήποτε απόφαση μπορεί ποτέ να βγει υπέρ της κυβέρνησης, δεν θα ξέρουμε αν είναι είναι προϊόν πολιτικής διαδικασίας ή προϊόν εκβιασμού. Τι εννοώ για να το κάνω απλά. Σήμερα έχουμε τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος λέει, του λένε, ξέρει, τους παρακολουθούσαν το τηλέφωνο και δεν παίρνει το τηλέφωνο να το πάει στον εισαγγελέα, όπως έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, και να πει ψάχτε το. Μάλιστα. Γιατί? Φοβάται κάτι? Ο κ. Ανδρουλάκης με το που έμαθε ότι τον παρακολουθούν, πήγε το τηλέφωνο του στον εισαγγελέα και λέει: εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και μάλιστα κοιτάξτε τι έχει γίνει και πείτε μου εσείς που με παρακολουθούσατε, γιατί με παρακολουθούσατε. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πρωθυπουργό, ένα θεσμό πρωθυπουργού, ο οποίος είναι ανέλεκτος. Αυτό είναι επικίνδυνο σε μια δημοκρατία. Και από την ώρα που έρχεται το κοινοβούλιο, εγκαλεί τον πρωθυπουργό να ελεγχθεί και εκείνος το αποφεύγει με κάθε τρόπο, μένουν ερωτηματικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτά τα ερωτηματικά θα μας κυνηγάνε και στις επόμενες κυβερνήσεις.